Λοιπόν, έχουμε στην άλλη γραμμή τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιο του Δημοκράτη Παπαδόπουλου. Με τον Νίκο έχουμε. Νίκο. Προπονητής. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Πρέπει να βάλω ακουστικά, φίλε, να σε ακούσω λίγο. Περίμενε. Μέχρι να βάλει τα ακουστικά από ο Σταύρος. Να πούμε χθες ότι η ομάδα των Κορασίδων κατέκτησε με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα ΕΚΑΣ. Και θα εκπροσωπήσουν. ΕΚΑΣ ή έχει και ένα θήτα μετά. ΕΚΑΣ τύπα, Σταύρο. Ναι, ναι. Θα εκπροσωπήσουν την πόλη ναι. Και τον σύλλογο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μακάρι ναι. Να έχουν και εκεί ανάλογη επιτυχία. Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιδικό, στο εφηβικό. Καλά, δεν μάθει και τα λιχτάκια. Όχι, στο εφηβικό ήταν και αρχηγό. Με τον φίλο του τον Εύρη εκεί πέρα. Νίκο, τι γίνεται. Τον είχα και προπονητή τον Εύρη. Τραγική στιγμή που μιλάτε για την καριέρα σου εκείνη. Ναι, πρέπει να ήταν από τις τραγικές. Ναι. Αυτό μπορούμε να το ξαναζήσουμε λίγο, σαν δίδυμο να είστε. Να ξαναζήσουμε να είμαστε δίδυμο τώρα, πια εγώ παίκτη δύσκολο να ξαναζήσουμε. Ναι, άλλο λέω, σαν προπονητικό. Πότε δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή. Ναι, θα ήθελα να το δω πάντως. Εγώ, σαν φίλος του ΠΑΟΚ που έχω εικόνα περί τίνος πρόκειται, ναι. Το δίδυμο, θα ήθελα να το δω. Κατάλαβες. Θα γελάσει πολλοί κόσμοι με αυτό. Ναι, μα μπορεί να έρχομαι μόνο γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Ξέρεις ποια παρέα θα μαζευτεί εκεί από πίσω από τον πάγκο. Άστο. Ναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα, όχι. Δεν χρειάζεται. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως κάνω μια έκκληση δημόσια και αν δεν υπάρχουν λεφτά στον ΑΣ, μπορούμε να τσοντάρουμε εμείς για να γίνει. Ο Στέργιος. Εδώ αριστερά. Σταυρό, όταν θα κατέβεις για δήμαρχος, ναι. Να με έχεις στα υπόψη. Εννοείται ότι σε έχω στα υπόψη. Σε εσένα θα έρχομαι να τρώω. Ακριβώς, ωραία. Νίκο, τι γίνεται εκεί πέρα με τις ακαδημίες, για πες μας, τι κάνουν τα κορίτσια. Εντάξει, κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Θεωρώ ότι την τελευταία δεκαετία είμαστε πρωταγωνιστούμε σε όλα τα τμήματα υποδομής. Mm-hmm. Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φέτος στο γυναικείο να παίζουν πολλές μικρές αθλητρίες. Η ομάδα να είναι δεύτερη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να είναι μέσα στους στόχους της. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλουμε φέτος να ξαναδιεκδικήσουμε το Πανελλήνιο. Έχουμε 3 χρόνια να κατακτήσουμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και σε Κορασίδες και σε Νέανδες. Mm-hmm. Και θέλουμε ένας από τους στόχους μας να είναι να κατακτήσουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο. Τι... Αν μπορούμε και τα δύο, φυσικά και τα δύο. Ποιοι είναι δυνατοί στις Κορασίδες, ο Ολυμπιακός? Όχι, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει σαν τμήμα. Πάει, αγοράζει απλά κατευθείαν μεγάλες και τελειώνει το παραμύθι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωτέας Βούλας έχει παράδοση, ο Παναθηναϊκός έχει παράδοση. Ναι. Τώρα τα Final Four που είναι. Ποιοι παίζουν? Δεν έχει βγει ακόμα το Κορασίδων, γιατί για ακόμη μια φορά η ΕΚΑΣ έκανε το εκπληκτικό, έκανε 3 μήνες νωρίτερα τους υλικούς. Το Πανελλήνιο είναι τέλη Ιουνίου, αρχή Ιουλίου. Να δω πώς θα βρούμε φιλικά να κάνουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Εγώ μπορώ να έρθω να παίξω λίγο αντίπαλος. Εντάξει, Σταύρο, να ματσάρω. Ωραία λοιπόν, αυτά είναι τα καλά. Πώς ήταν, Νίκο, το επίπεδο στο φετινό πρωτάθλημα, η καταγωνισμό ή... Χάσαμε ουσιαστικά ένα μάτι φέτος στο πρωτάθλημα, αυτό από το Ματουλίδη στην αρχή της περίοδου, αλλά είχαμε αρκετές απώλειες που θα χάσαμε το παιχνίδι. Ήταν σίγουρα διαφορετικό το παιχνίδι το χθεσινό. Και είχαμε πάρα πολύ εμπειρία, δηλαδή έχουμε παίκτες που έχουν πολύ εμπειρία, έχουν ξαναπαίξει σε Final Four. Και οι παίκτες του Ματουλίδη και των άλλων ομάδων δεν έχουν καθόλου εμπειρία, δηλαδή δεν έχουν ξαναπαίξει τελικό για να ξέρουν πώς είναι ο τελικός. Γι' αυτό είναι αυτό η διαφορά στο Final Four. Και κερδίζουμε με μεγάλες διαφορές. Αυτό με τον Άρη που ήταν ένα double score ήταν Final Four. Αυτό με τον Άρη ήταν double score. Έχει γίνει και ένα νομίζω μεγαλύτερο πέρσι. Κύλησε κοντά στους 65-70. 70, δεν σταματήσανε. Έτσι θα μαθαίνετε τα κορίτσια. Κάνουμε fair play. Ναι. Που ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Νίκο, είδα, έριξα μια ματιά εκεί πέρα. Σε ένα post σου. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Λέπες. Αλλά κατεβαίνεις κι εσύ στα εκλογικά δρόμενα της πόλης μας, εντάξει, με ευνηδίασες. Ξεσταύρω ότι οι κινήσεις μου είναι πάντα εντυπωσιακές. Ναι, πραγματικά ρε φίλε, δηλαδή ήμασταν, τρώγαμε στο μαγαζί και μετά 2 εβδομάδες είδα κατεβαίνεις, λέω τι γίνεται. Αυτό πως δεν το ήξερα. Δεν πειράζει, το έμαθα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν κατεβαίνεις με τη Νέα Δημοκρατία που θα σε κυνηγούσαμε στο θάνατο, καταλαβαίνεις μερικά πράγματα στη ζωή. Ακριβώς. Είναι μαθηματικά. Είσαι με τον Γιώργο τον Ορφανό. Πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία προέκυψε καθαρά λόγω ΠΑΟΚ. Ναι. Αν θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ και εγώ δεν θα ασχολούμουν. Και τώρα να σου πω την αλήθεια που έχω μπει και έχω τρέξει λίγο αρκετά, αρχίζει έχει πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο. Γιατί όντως πραγματικά για αυτό που ζούμε, εγώ ειδικά που στο κέντρο ζω πάρα πολύ, περνάω πολλές ώρες τη μέρα, χρειάζεται μια αλλαγή. Θεωρώ ότι
αν λίγο εμείς οι νεολαία, αυτοί που έχουν μικρή ασχοληθούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχει αρκετούς το Μισοδήμος, κατά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το καράβι. Έχει απλή αναλογική πλέον που είναι μια κατάσταση που θα τη ζήσουμε για πρώτη φορά, γιατί κατά τα ψέματα από όλους τους συνδυασμούς θα υπάρχουν σύμβουλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς στοχεύεις να κινηθείς, τι πιστεύεις για την δική σου υποψηφιότητα και τι πιστεύεις ότι θα κάνει και το σχήμα του Γιώργου Τουρφανού? Δεν ξέρω, εγώ είμαι τσάγκης όπως και αυτό που λέω και το χωρίς και κοιτάμε βήμα-βήμα. Πρώτος στόχος είναι να είμαστε στη δεύτερη Κυριακή, ναι, και από εκεί και πέρα στη δεύτερη Κυριακή να κερδίσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Εγώ εκεί που σκοπεύω είναι καθαρά το θέμα του ΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει από κάποιους συμπολίτες να με δει κάποιος, mm-hmm, αλλά καθαρά μόνο σε θέμα του ΑΟΚ. Ο Δημοκράτης βοηθάει λίγο ή είναι εκτός... Ο Δημοκράτης είναι, ναι, ο στρατηγός του αγώνα. αυτός κάνει το κουμάτι. Ωραία. Τον έχουμε βγάλει μπροστινό και από πίσω εμείς κάνουμε τις δουλειές, ξέρεις. Ξέρω, εννοείται. Έμπειρος, ρε φίλε. Παλιό Πασόκ. Εντάξει, μερικά πράγματα στη ζωή. Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να φέρεται μπροστινός και κάποιος να τους περιμένει. Ωραία. Νίκο, καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πούμε. Στο δεύτερο γύρο θα πάει, νομίζω, ο Γιώργος Ορφανούς. Αυτό δείχνουν τέλος πάντων οι μετρήσεις και όποιος πάει στο δεύτερο πλην αυτού που δεν πρέπει, θα βγει κιόλας. Αυτή είναι η αίσθηση. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή, θα έρθεις και έχεις υποσχεθεί μια παρουσία, Ναι, την Παρασκευή. Ναι, έχεις υποσχεθεί μια παρουσία, τώρα εντάξει. Ναι. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Ναι, γιατί, εντάξει, για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Καθαρά και μόνο για μπάσκετ. Ναι, γιατί έχω τον Άμπαλο, τον Καρδιτσιώτη μαζί μου. Θα μπορέσω να βγάλω μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα θέλω στον αέρα. Ναι, άμα είναι αυτή, φαντάζομαι, ναι. Αυτή είναι, ναι, ωραία. Μέσα. Ναι. Μέσα, ωραία. Να το κάνουμε. Θα μας παίξουν τώρα τα πρωινάδικα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Νίκο. Πρώτα στις εκλογές, γιατί όπως μας είπες, Ιούνιο-Ιούλιο θα είναι η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άρα χρονικά προηγούνται οι εκλογές. Ναι. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Πώς το κάνατε, καφέτα μου. Και καλή επιτυχία όταν έρθει η ώρα. Καλή υπομονή βασικά μέχρι να έρθει η ώρα να διεκδικήσετε και μια διάκριση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Νομίζω αυτή η ομάδα έχει το ταλέντο και είναι αυτό που είπες, γίνεται στο γυναικείο τμήμα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και στην πρώτη ομάδα που φαίνεται και στις ακαδημίες που και αυτό φαίνεται βάσει των διακρίσεων που έχουν και οι Κορασίδες και οι Νεάνιδες, γενικότερα όλα τα κορίτσια του συλλόγου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και το πουλί μας ένα πόντο έβαλε τις πλάτες. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε, να το πιούμε το πικρό ποτήρι. Σου απάντησε στο μήνυμα. Ναι, εντάξει, κατανοητό. Ευχαριστούμε, Νίκο. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά.